Κύριε Ανδρέου, στο πόρισμα της κυρίας Λωτίδη για τον θάνατο του Στυλιανού, όπου επιρρύπτει ευθύνες και στην αστυνομία για όσα κυρίως δεν έκαναν οι αστυνομικοί σε αυτή την υπόθεση, ποια είναι η θέση της αστυνομίας αυτή τη στιγμή και αν έχετε παραλάβει το πόρισμα, αν έχει αρχίσει η μελέτη του? Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε παραλάβει το πόρισμα, το αναμένουμε και με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα θα προχωρήσουμε σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες κατά τη διενέργεια των όποιων πειθαρχηγών και άλλων ερευνών για όλα τα μέλη μας που ενδεχομένως ενέχονται, κύριε Κιμήτρη, για τις όποιες παραλήψεις ή και λαθασμένες ενέργειες που έχουν προβεί και θα αποδοθούν οι ευθύνες εκεί και όπου πρέπει. Μπορεί να μην έχετε λάβει το πόρισμα ακόμη, όμως από χθες έγιναν δηλώσεις και από την κυρία Λωτίδη. Είδαν το φως της δημοσιότητας και πληροφορίες από το πόρισμα και ένα ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε το γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως και λέει συγκεκριμένα πράγματα για την αστυνομία. Σε μια, ας πούμε, πρώτη κουβέντα που είχατε με τον αρχηγό, ποια είναι η φιλοσοφία, να το δούμε και αν συμφωνούμε ή αυτά που μας λέει θα τα υλοποιήσουμε και εκεί και όπου παρατηρεί ότι υπάρχουν ευθύνες θα αναλυφθούν? Αυτό που λέμε συνέχεια και ο ίδιος αρχηγός, κύριε Κιμήτρη, είναι ότι εμείς θα σεβαστούμε το πόρισμα της Επιτρόπου και μόλις το πάρουμε στα χέρια μας θα ξεκινήσουμε εξετάσεις για να διαπιστωθεί ποιοι και κατά ποιες περιστάσεις έχουν διαπράξει τα όποια αδικήματα. Όπως σωστά είπετε, έχουμε και εμείς δει την ανακοίνωση της Επιτρόπου. Φαίνεται ότι κάποια μέλη μας της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρετε, που φαίνεται είναι τα πρόσωπα τα οποία είναι οι αστυνομικοί, που λαμβάνουν είτε την πληροφόρηση είτε έρχονται σε επαφή με τον κόσμο για οποιαδήποτε καταγγελία, φαίνεται να μην έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τις αστυνομικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά θέματα χειρισμού καταπολέμησης βίας στην οικογένεια. Έχετε υπόψη σας ποια μπορεί να είναι αυτά τα μέλη πρώτης γραμμής? Έχετε εντοπίσει ενώ τα πρόσωπα ή μόνο το ότι είναι αστυνομικό σταθμό στον οποίο πρέπει να γίνανε οι καταγγελίες, γιατί από ό,τι φαίνεται ήταν 20 στον αριθμό? Ναι, φαίνεται ότι υπήρχαν, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση, υπήρχαν 20 καταχωρήσεις κατά κάποιον τρόπο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 20 πρόσωπα, 20 αστυνομικοί. Μπορεί μία καταχώρηση να έκανε 4-5 καταχωρήσεις να γίναν από έναν συγκεκριμένο αστυνομικό. Αυτό που αναμένουμε είναι να δούμε ακριβώς τις λεπτομέρειες του πορίσματος. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχει οριστεί και αξιωματικός, ο οποίος θα ξεκινήσει άμεσα τη διενέργεια έρευνας για να εξακριβώσουμε ποια μέλη μας έχουν κάνει αυτές τις ατασταλίες κατά κάποιον τρόπο ή δεν έχουν ενεργήσει οι νομότυπα σύμφωνα με τις αστυνομικές διατάξεις. Κάτι τελευταίο, κύριε Ανδρέου, επειδή μέσα στο πόρισμα γίνεται λόγος για ένα τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως να φέρει και ποινικές ευθύνες. Έχετε λάβει κάποιες οδηγίες ήδη από την νομική υπηρεσία ή και από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα, π.χ. για σύλληψη αυτού του προσώπου? Όχι. Αναμένουμε, όπως έχω αναφέρει, το πόρισμα, το οποίο φαντάζομαι θα υπάρχει σε αυτό οι λεπτομέρειες αυτές που αναφέρεστε, κύριε Κιμήτρη. Δηλαδή, η αστυνομία, άπαξ και πάρει το πόρισμα, μπορεί να πάει από μόνη της να το συλλάβει αυτό το τρίτο πρόσωπο ή θα περιμένει οδηγίες από τον Γενικό Εισαγγελέα? Το θέμα είναι να παραλάβουμε το πόρισμα. Εμείς συνεργήσουμε σύμφωνα με το πόρισμα και τι λέει αυτό. Αν φαίνεται να προκύπτουν κάποια ποινικά δικήματα, φυσικά θα τα διερευνήσουμε. Α, και μπορεί να γίνει και η σύλληψη από μέρους της αστυνομίας, να ζητήσει διάταγμα για έκδοση διατάγματος σύλληψής του. Φυσικά, αν προκύπτει και αναγκαίει να συλληφθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο αυτήν τη δεδομένη στιγμή, θα προχωρήσουμε και με τη σύλληψη. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.